Είμαι η Ελπίδα και βρίσκομαι σήμερα εδώ γιατί μου ζητήθηκε να παρουσιάσω τη δική μου προσωπική ιστορία. Ξέρετε, προβληματίστηκα αρκετά για το αν θα έπρεπε ή αν θα ήθελα να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να μοιραστώ όσα βίωσα. Για χρόνια κλείστηκα πολύ στον εαυτό μου, θεωρώντας ως φυσιολογικές βίαιες αντιδράσεις προς το πρόσωπό μου. Βίαιες αντιδράσεις προς το πρόσωπό μου. Κυρίαρχα συναισθήματα ο φόβος, η ντροπή, η ενοχή, η απογοήτευση, ένα μόνιμο εσωτερικό άγχος. Είχα ξεχάσει να με αγαπάω, να με νοιάζομαι, να με φροντίζω, να βλέπω ποια είμαι, πού αξίζω, πού πηγαίνω, τι μπορώ να καταφέρω πραγματικά. Ο άντρας που αγάπησα και ερωτεύτηκα, αυτός που πίστευα ότι θα γεράσουμε μαζί, που μου χάρισε τη μεγαλύτερη ευλογία, τα παιδιά μας, δεν αγάπησε την Ελπίδα ποτέ για αυτό που ήταν. Δεν νοιάστηκε ποτέ για μένα, παρά μόνο για την ιδέα για το ποια θα ήθελε να γίνω. Για το ποια θα ήθελε να γίνω. Δεν είναι αστείο. Ναι. Ποτέ από όσα έπρατα δεν ήταν σωστό. Τίποτα από όσα έκανα δεν ήταν εντάξει για εκείνον. Έφταιγα πάντα για τα πάντα. Ήταν ευχαριστημένος μόνο όταν με έβλεπε να παραδέχομαι την ενοχή μου για όλα. Για 10 χρόνια η εικόνα στον καθρέφτη μου ήταν θολή. Έβλεπα μια υπερήλικη γυναίκα, απελπισμένη από τη ζωή. Και η ιδέα του θανάτου ήταν όλο και πιο κοντά μου. Και είχα αρχίσει να τη συνηθίζω, ξέρετε. Ίσως και να μου άρεσε κιόλας. Και αυτό μου έδινε μια απίστευτη αίσθηση ελευθερίας. Έτσι σκεφτόμουν ότι θα σταματήσω να είμαι βάρος στους ανθρώπους που αγαπώ. Ναι, στους ανθρώπους που αγαπώ. Εξάλλου, ένιωθα τόσο κουρασμένη μέσα μου. Έπρεπε να είμαι σωστή σε όλα. Στα παιδιά μας, στον κοινωνικό περίγυρο, στα πρέπει και στα μη του, μόνο και μόνο για να μην έχουμε φασαρίες. Δεχόμουν πρόθυμα τις στιγμές ηρεμίας του, γιατί πίστευα ότι όλα θα αλλάξουν. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν πιστεύουμε όλες, ότι όλα θα αλλάξουν. Ήλπιζα ότι θα μεγαλώσουμε μαζί, θα γεράσουμε μαζί και κοντά σε εμάς και τα παιδιά μας. Έπεσα όμως έξω και μετά ήρθαν κι άλλα. Και δίπλα σε αυτά και οι εξωσυζυγικές τους σχέσεις. Κλεισμένη στο χρυσό κλουβί που δημιουργήσαμε, γιατί έτσι το ονομάσαμε, χρυσό κλουβί, ήμουν πια απελπισμένη. Είχα χάσει την αισιοδοξία μου. Δεν ήξερα τι να κάνω, πού να πάω, από πού να ζητήσω βοήθεια. Ήμουν εγκλωβισμένη μέσα στο γάμο μου, μέσα στην ίδια μου τη ζωή. Εξωτερικά βέβαια, φαινόμουν ευχαριστημένη, ήρεμη, ευτυχισμένη. Μέσα μου όμως φώναζα και κλιπαρούσα για βοήθεια. Ως που ήρθε εκείνη η στιγμή που είπα φτάνει, αρκετά. Κινητήριος δύναμη, τα παιδιά μου. Τα θυμάμαι ακόμα να με ρωτάνε γιατί αγαπάω τον πατέρα τους, ενώ εκείνος όχι εμένα. Γιατί ανέχομαι ακόμα τις φωνές του. Και τότε με είδα. Κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη, εκείνον τον καθρέφτη, και η εικόνα μου ξεθόλωσε. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μην αφήσω κανένα πια να χειριστεί τα θέλω και τα όνειρά μου. Ακολούθησα τη φωνή μέσα μου που έλεγε «Προχώρα και μη φοβάσαι, μπορείς να τα καταφέρεις». Και το έκανα, τα κατάφερα, άνοιξα τα φτερά μου και πέταξα. Κατάφερα να αποδράσω από την ίδια μου τη φυλακή. Το οφείλω σε μένα και στα παιδιά μου. Οι πληγές στην ψυχή μου είναι πολλές. Έχω όμως τη δύναμη και τη θέληση να τις επουλώσω.
Αρκετές μέρες πάνε που έχει να γίνει φασαρία. Όμως σήμερα νιώθω μια αναταραχή. Κάτι θα γίνει. Όχι, μωρέ. Όλο καλά θα πάνε. Θα παίξουμε με τα κορίτσια μου και μετά θα πάμε μια βόλτα στο πάρκο και όλο θα είναι μια χαρά. Ναι. Καθησύχασε τον εαυτό σου για ακόμη μια φορά, αφού ξέρεις. Γύρισε αυτός, γυρίσαμε κι εμείς. Όλοι στο σπίτι τώρα μια χαρούμενη οικογένεια. Όλοι μας. Εγώ, αυτός, τα κορίτσια και αυτές τις ηχαμένες μπύρες του. Και φυσικά τα απέσια πράσινα τσιγάρα. Για λίγο ησυχία. Μόνο τα κορίτσια ακούγονται. Ελάχιστες προσβολές ξεπετάγονται, αλλά είναι από αυτές που τις ακούω ξανά και ξανά. Δεν τις έχω συνηθίσει φυσικά, αλλά είναι τα γνωστά. Ναι, εσύ είσαι καλή μάνα τώρα επειδή μαγειρεύεις. Πες τα παιδιά σου την πουτάνα που είναι η μάνα τους. Αντιδράω φυσικά, δεν μπορώ να κρατηθώ. Προσπαθώ να το σταματήσω να μην ακούν τα παιδιά βρισιές. Και λέει, όχι, όχι αγάπη μου, δεν το εννοούσα, αλλά αλήθεια, πες μου τώρα, δεν έχεις πάει με τον τάδε. Όχι, γιατί φεύγεις. Κάτσε να πιούμε μια μπύρα μαζί. Έλα αγάπη μου, στορκίζομαι, δεν θα ξαναπώ τίποτα, αλλά κάτσε, σ' αγαπώ. Δεν σταματάει. Ήμουν και σίγουρη ότι και σήμερα κάτι θα γίνει. Πάω για ύπνο. Το λέω σχεδόν μέσα από τα δόντια μου. Θα τελειώσω την πείρα μου και θα έρθω κι εγώ, λέει. Έρχεται. Τρέμω και η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Τα κορίτσια κοιμούνται στο σαλόνι. Για πες, με τον τάδε έχεις πάει. Όχι. Στο έχω πει 100 φορές, όσο είμαστε μαζί, δεν έχω πάει με κανέναν άλλον. Και τώρα φωνάζω, δεν μπορώ να κρατηθώ, με κανέναν άλλον. Μπουνιές, φασαρίες, φωνές. Δεν μπορώ να αντιδράσω αμέσως. Αισθάνομαι σαν να μου έχει φύγει το αίμα από το σώμα. Αλλά προλαβαίνω. Την ώρα που βγαίνει αυτός, κλειδώνομαι στην κρεβατοκάμαρα. Ήρθε η αστυνομία. Την πήρα εγώ αμέσως τηλέφωνο. Και αργότερα στο τμήμα μου είπαν ότι την είχαν πάρει κι άλλοι από τη γειτονιά. Μέσα στο περιπολικό, δεν το πιστεύω ότι είμαι μέσα στο περιπολικό, αυτό κι αν είναι εμπειρία, σκέφτομαι ότι έκανα ένα βήμα πιο κοντά προς την ελευθερία μου. Και όλη την ώρα σκέφτομαι, μακάρι να κρατήσει το όνειρο και να μην ξαναγυρίσει. Πέρασαν μέρες από τότε. Δεν είναι καθόλου καλά. Δεν έρχεται στο σπίτι, φοβάται ότι το παρακολουθούν. Και εγώ φοβάμαι ότι εγώ φταίω που είναι έτσι. Είναι θολωμένος, κάτι θέλει να κάνει. Πήδηξε από το μπαλκόνι. Έπεσε. Νόμιζε ότι ήταν στην πόρτα η αστυνομία. Είχε τις αισθήσεις του, στο νοσοκομείο μου μίλησε. 3 μήνες εκεί μέσα εκείνος και εγώ ακόμα παλεύω να καταλάβω τι έχει γίνει. Είμαι στα χαμένα. Μας ελευθέρωσε μόνος του. Μας άφησε. Μας λείπει. Μου λείπει. Όχι το φτιαγμένο τέρας, αλλά ο άλλος. Ο καλός, γλυκός, στοργικός, που μπορεί να ήταν και ψεύτικος τελικά, αλλά δεν θα μας ξαναπειράξει. Δεν θα τρομοκρατήσει ποτέ ξανά κανένας, ούτε εμένα, ούτε τα κορίτσια μου. Γιατί τώρα ξέρω, σας βλέπω, σας μισώ, ποτέ ξανά. Όταν γνώρισα τον πατέρα του παιδιού μου, τον ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή. Ζούσα το όνειρο. Πίστευα ότι βρήκα τον άνθρωπό μου, το στήριγμά μου. Θέλησα να ζήσω τα πάντα μαζί του, στο έπακρον, με πάθος. Άφησα τα πάντα γι' αυτόν. Οικογένεια, φίλους, δουλειά, ακαδημαϊκή καριέρα. Και τον ακολούθησα σε ένα μικρό χωριό, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Όλα στην αρχή
Ήταν όμορφα. Φωτεινά. Πίστευα ότι θα δημιουργούσα την οικογένεια που ονειρευόμουν μια ζωή από μικρό παιδί. Όταν κράτησα την κόρη μου στα χέρια μου, τα συναισθήματα που με πλημμύρισαν δεν περιγράφονται. Τότε κατάλαβα τι σημαίνει πραγματική αγάπη. Ευτυχία. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από τη ζωή του. Έναν άνθρωπο που σε αγαπά πραγματικά. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Οι φωτεινές, χαρούμενες μέρες μου άρχισαν να αλλάζουν. Να απομακρύνονται. Ο πατέρας της κόρης μου, ο άνθρωπός μου, είχε γίνει ένας ξένος. Απόμακρος. Με ζήλευε, αιμονικά αρρωστημένα. Όσο περνούσε ο καιρός, γινόταν όλο και πιο βίαιος, προσβλητικός. Με περιόριζε στα πάντα. Μου απαγόρευε να βγαίνω από το σπίτι, να έχω παρέες, φίλους. Δεν μου έδινε χρήματα. Το μοναδικό σου καθήκον από εδώ και πέρα, μου έλεγε, είναι να μεγαλώνεις το παιδί μας. Είσαι μάνα τώρα. Προσπαθούσα να καταλάβω τι άλλαξε. Πού έκανα λάθος. Πού πήγε ο άνθρωπος που γνώρισα. Που αγάπησα. Κλείστηκα στον εαυτό μου. Απομακρύνθηκα από όλους και από όλα. Έχασα την εμπιστοσύνη μου. Ακόμα και σε μένα την ίδια. Κρατούσα την κόρη μου στα χέρια μου. Όταν μου φώναζε, έσπαγε πράγματα, με απειλούσε με τη ζωή μου, αλλά και με το ίδιο μου το παιδί. Ότι θα μου την πάρει και δεν θα την ξαναδώ ποτέ. Άρχισα να φοβάμαι. Η ταπείνωση και ο εξευτελισμός που βίωνα καθημερινά δεν είχαν τέλος. Κλείστηκα στον εαυτό μου. Πίστεψα ότι το αξίζω. Ότι τον προκαλώ εγώ με τη συμπεριφορά μου. Και ότι πρέπει να είμαι υπάκουη, αν θέλω να είμαι καλά εγώ και το παιδί μου. Χρόνια προσπαθούσα να καταλάβω τι έχω κάνει και το προκαλώ όλο αυτό. Τόση κακοποίηση, γιατί, για ποιο λόγο. Και το παιδί παρών σε όλα αυτά. Ώσπου μια μέρα οι απειλές γίνανε πράξη. Και η ψυχολογική κακοποίηση έγινε και σωματική. Όλα άλλαξαν τότε. Το μόνο που ήθελα ήταν να προστατέψω το παιδί μου. Δεν έπρεπε να μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Δεν ήθελα η κόρη μου να θεωρήσει ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Ότι έτσι φέρονται στις γυναίκες. Εξευτελισμός και ταπείνωση. Άρχισα να παλεύω να ξεφύγω από όλα αυτά. Να ελευθερωθώ. Να προστατέψω το παιδί μου. Τη δύναμή μου. Το μοναδικό πλάσμα στον κόσμο για το οποίο θα έκανα τα πάντα. Ο δρόμος ήταν μακρύς, δύσκολος, με γκρεμούς, χαράδρες, αλλά εγώ πάντα εκεί, προσιλωμένη στο τέρμα, στο στόχο, στο φως, στην ελπίδα, στο παιδί μου, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Οι αρνητικές σκέψεις μερικές φορές ήταν αναπόφευκτες, ήταν όμως διαχειρίσιμες και πολλές φορές αναστρέψιμες. Άρχισα να αναγνωρίζω την προσπάθειά μου, ακόμα και όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά, ακόμα και όταν δεν μπορούσα να το νιώσω με την καρδιά μου. Όφυλα όμως να το έχω πάντα ξεκάθαρα στο μυαλό μου. Ό,τι και να γινόταν, δεν μπορούσε πια να με τρομάξει, ούτε να με σοκάρει. Γιατί θα το ξεπερνούσα κι αυτό, όσο και αν φοβόμουν. Έμαθα να εμπιστεύομαι το ένστικτό μου. Να τολμάω. Να ρισκάρω και να διαλέγω τις μάχες μου. Να μένω εστιασμένη στα θετικά που υπάρχουν στη ζωή μου και στο παιδί μου. Να μην ξεχνάω ότι η φύση μου είναι εκστατική και χαρούμενη και ότι χρειάζομαι να μένω συνδεδεμένη με τη χαρά μου γιατί αυτή είναι η πυρηνική μου ποιότητα. Μέσα από την ιστορία μου έγινα καλύτερη και πιο δυνατή. Γιατί αυτό θέλω να είμαι.
Και αυτό το αποδεικνύω κάθε μέρα στον εαυτό μου. Ελεύθερη. Δυνατή. Μητέρα. Γυναίκα. Σύντροφος. Χρόνια έζησα μαζί του. Πήγαινα στο γυμνάσιο όταν τον ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα αυτό που τελικά μίσησα. Την αιμονή του μαζί μου, τη ζήλια του, που όπως και η γύρω μου έτσι κι εγώ τη μετέφραζα σαν πάθος, και τον τζαμπουκά του. Τα θέλες και τα άπαθες. Θα μπορούσε κάποιος να γυρίσει να μου πει. Έτσι είναι. Κι εγώ, η ίδια. Θύμωσα αρκετό καιρό με τον εαυτό μου. Μετά όμως από κάποιες συνεδρίες συνειδητοποίησα ότι υπάρχει εξήγηση για τέτοιου είδους επιλογές. Αυτή η αγάπη λοιπόν, η μεγάλη, άρχισε σιγά σιγά να με πνίγει. Εσείς το ξέρατε ότι η αγάπη μπορεί να σε πνίξει. Εγώ όχι. Και ας το ένιωθα. Έλεγα στον εαυτό μου, έλα σταμάτα. Δεν φτάνει που σε αγαπάει τόσο πολύ, που φοβάται να μην σε χάσει, έχεις και παράπονο. Και μου λέγανε γύρω μου, έτσι κάνουν οι άντρες που αγαπάνε πολύ. Κι εγώ καμάρωνα. Όταν κάποιες γυναίκες μου λέγανε ότι ο άντρας τους τις αφήνει να πάνε και να κάνουν ό,τι θέλουν, εγώ έκανα, ξέρετε, αυτό που για να ψηλώσω εγώ υποτιμούσα τους άλλους. Έλεγα, εμένα ο Τάκης με θέλει βασίλισσα. Δουλεύει αυτός, δεν θέλει να δουλεύω εγώ. Με θέλει στο παλάτι μας να μεγαλώνω τα παιδιά μας. Εντάξει. Και μέσα σε όλα αυτά τα καλά που είχε αυτός ο άνθρωπος, γιατί εγώ καλά ήθελα να τα βλέπω, είχε και μια ιδιοτροπία. Δεν ήθελε η γυναίκα του να λείπει από το σπίτι. Ήθελε να έχει τον έλεγχο που πάω και τι κάνω. Άσε που δεν ήταν και εποχή τώρα να δίνουμε δικαιώματα στον κόσμο, να μας σχολιάζει. Αυτές τις δικαιολογίες έλεγα. Μέχρι που μια στιγμή, μια μέρα, όλη αυτή η εικόνα που είχα φτιάξει, γκρεμίστηκε. Δεν θυμάμαι τι έγινε. Και όλα αυτά τα θέλω που είχα μέσα μου, βγήκανε στην επιφάνεια και γίνανε ένα τσουνάμι που σάρωσαν όλα όσα νόμιζα ότι είχαμε χτίσει. Το παλάτι μας τελικά ήταν μια ετοιμόρροπη καλύβα. Γιατί παλάτι χωρίς αγάπη στα θεμέλια δεν χτίζεται. Ξαφνικά μου έγινε ξεκάθαρο ότι εγώ από αυτόν τον άνθρωπο δεν είχα πάρει ποτέ πραγματική αγάπη. Γιατί αγάπη ίσον σεβασμός, ελευθερία, χαρά με τη χαρά μου. Άρχισα να ψάχνω λοιπόν αποδείξεις της αγάπης του. Άρχισα να του λέω τα θέλω μου. Άρχισα να του λέω τι είναι αυτό που θα με κάνει ευτυχισμένη. Άρχισα να του λέω τα όνειρά μου, γιατί είχα όνειρα. Αποδείξεις φυσικά δεν πήρα. Αυτός, αντίθετα, άρχισε να γίνεται χειρότερος. Σωστό αγρίμι. Δεν είχε πια το άλοθη της δίθεν αγάπης του που μπορούσε να με χειριστεί και άρχισε να με κάνει να αισθάνομαι να ντρέπομαι, να νιώθω ενοχές, να μου λέει ότι διαλύω το σπίτι μας και παρατάω τα παιδιά μας για βλακίες. Αλλά εγώ έκανα το πιο μεγάλο βήμα. Έκανα το πιο σημαντικό βήμα. Ζήτησα βοήθεια. Μίλησα. Και άκουσα. Έκανα αυτό που είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο του Καζαντζάκη, που έλεγε, έκανα υπομονή μέσα μου και προετοίμαζα κρυφά, χωρίς να το υποψιάζουμε, εκείνη τη μέρα που θα κάνω φτερά και θα φύγω.
Και ήρθε εκείνη η μέρα, ήρθε εκείνη η στιγμή που έσταξε η σταγόνα και ξεχύλισε το ποτήρι. Είχα πάει θέατρο με μια φίλη μου χωρίς να πάρω άδεια. Αυτός επειδή ήταν διανομέας, για καλή μου τύχη, ήρθε να αφήσει ένα δέμα σε ένα μαγαζί δίπλα. Μας είδε. Έφυγε εκνευρισμένος, δεν είπε τίποτα, με πήρε τηλέφωνο. Φώναζε, έβριζε, απειλούσε ότι θα κάνει κακό στη φίλη μου. Εγώ φοβήθηκα, ντράπηκα. Και για να μην συμβεί τίποτε από όλα αυτά, από όλες αυτές τις απειλές του, πήρα το δρόμο για το σπίτι. Πηγαίνοντας στο σπίτι έτρεμα από το φόβο μου. Φτάσαμε ταυτόχρονα, κι εγώ κι αυτός. Κατέβηκε από το μηχανάκι, φώναζε, ούρλιαζε, έβριζε χυδαία. Έχετε ακούσει ποτέ το θόρυβο που κάνει μία ψυχή όταν σπάει? Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το θόρυβο. Έσπασε η ψυχή μου και άδειασα μέσα μου. Γύρισα να δω το σπίτι μου. Δεν υπήρχε τίποτα. Τα μάτια μου βγάζανε φλόγες. Η καλύβα μου κάηκε στη θέμελα. Και τώρα μπορούσα να δω το φεγγάρι. Μετά από λίγο καιρό τα κατάφερα. Έφυγα. Τώρα μπορώ να πάω στο φεγγάρι.